Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά. Και ας δούμε και τις top 10 καλύτερες ταινίες για το 2022. Καλή χρονιά σε όλους κυρίες και κύριοι, υγεία, χαμόγελα εύχομαι και όλα τα άλλα στο χέρι μας είναι να τα πετύχουμε. Το 2022 έφυγε κυρίες και κύριοι, ένα 2022 που πολλά μπορείς να το πεις, πάντως χρυσή εποχή για τον κινηματογράφο, δεν το λες. Βέβαια, χρυσή μπορεί να μην ήτανε, αλλά κάποια διαμαντάκια από εκεί που δεν το περιμέναμε πετάχτηκαν. Πάμε λοιπόν στο σημερινό βίντεο να δούμε τις 10 καλύτερες ταινίες που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2022. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πάντοτε στο κουμπί του like. Και αν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Εάν θες και εσύ να γίνεις μέλος, πάτησε το κουμπί της συμμετοχής. Disclaimers. Η λίστα που θα δείτε στο σημερινό επεισόδιο είναι οι 10 καλύτερες ταινίες που έχω δει εγώ. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω προλάβει να δω και όλες τις ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει μέσα στο 2022. Κάποιες ταινίες επέλεξα να μην τις δω γιατί δεν είναι του γούστου μου, άλλες δεν πρόλαβα. Και άλλες. Παρόλο που ζούμε στο 2022, ναι παιδιά, δεν βρήκα κάπου για να τις δω. Κι όμως παιδιά υπάρχουν κάποιες ταινίες που δεν μπορείς να τις δεις πουθενά, δεν υπάρχουν πουθενά διαθέσιμες διαδικτυακά για να τις δεις. Και τώρα που σας έχω μαζεμένους, παιδιά, ψάχνω να βρω την ταινία The Whale και δεν μπορώ να τη βρω πουθενά για να τη δω. Εάν κάποιος από εσάς που είναι λίγο πιο ψαγμένος ξέρει τον τρόπο, ας μου στείλει στο Instagram. Ευχαριστώ. Λόγια τέρμα όμως, ξεκινάμε. Νούμερο 10. The Black Phone. Επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια, βλέπουμε μία horror movie που να έχει νόημα ύπαρξης. Και για να το πω πιο σωστά, επιτέλους βλέπουμε μία horror movie που έχει νόημα ύπαρξης και δεν είναι αντιγραφή από τα 80s, 90s, Zeros ή δεν είναι η συνέχεια κάποιου project που έχει ξεκινήσει στα 80s και στα 90s. Που. Κακά τα ψέματα, όλοι ξέρουμε πού καταλήγει αυτό. Μετά την απαγωγή του από έναν απαγωγέα μικρών παιδιών, ένας 13χρονος δέχεται κλήσεις από ένα αποσυνδεδεμένο τηλέφωνο που βρίσκεται μέσα στο κελί του. Οι οποίες κλήσεις όμως γίνονται από τα προηγούμενα θύματα αυτού του απαγωγέα. Τώρα, πολλοί από εσάς μπορεί να ακούτε το συγκεκριμένο σενάριο και να λέτε: ωραία, εδώ μα πάλι θα ασχοληθούμε με απαγωγές παιδιών σε horror movie. Τις έχουμε δει 300 φορές αυτές τις ταινίες. Ναι, το ακούω μαζί σας, αλλά παιδιά, η συγκεκριμένη ταινία κάνει κάτι ξεχωριστό, πιστέψτε μου. Κοινοθέτης της ταινίας είναι ο Σκοτ Ντέριξον, τον οποίο οι περισσότεροι θα το θυμάστε από την πρώτη ταινία Doctor Strange, την οποία επίσης έχει σκηνοθετήσει και με μεγάλη επιτυχία κιόλας. Βασικός πρωταγωνιστής του The Black Phone είναι ο Ethan Hawke. Εντάξει, παιδιά, τι να πούμε για τον Ethan Hawke. Είναι ο Ethan Hawke. Αυτός όμως που δεν το περιμένεις αλλά κλέβει την παράσταση είναι ο μικρός πρωταγωνιστής της ταινίας μας. Πάρτε λοιπόν τα σνακ σας παραμάσχαλα, βάλτε και στο τέρμα την ένταση και αράξτε να δείτε μια μισή ωρίτσα και κάτι ψηλά παλιού, ωραίου, απλού horror thriller. Νούμερο 9. The Northman. Γουστάρεις ταινίες δράσης με Vikings που κάνουν ντου σε χωριά και πετσοκόβουνε κόσμο? Τότε μη δεις το The Northman, δες κάτι άλλο καλύτερα. όχι, μην πυροβολείτε, θα εξηγήσω. Το νέο πολυαναμενόμενο project του Robert Eggers έφτασε το 2022 στη μεγάλη οθόνη και τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση δεν στάθηκε αντάξιο των περιστάσεων. Ή μάλλον, πιο σωστά, δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες μου. Γιατί, παιδιά, όταν τελείωσα για πρώτη φορά την ταινία The Northman, ένιωθα ότι είδα την ταινία The Witch απλά σε άλλο map. Η σκηνοθεσία είναι η ίδια. Η αισθητική είναι η ίδια, η ατμόσφαιρα είναι η ίδια, τα χρώματα είναι η ίδια, οι ηθοποιοί είναι οι ίδιοι και τώρα θα μου πεις ο ίδιος σκηνοθέτης, το μάτι περιμένεις να δεις. Ίδιος σκηνοθέτης σε ένα project δεν σημαίνει αυτό. Γιατί είναι διαφορετικό ένα σκηνοθέτης να έχει κάποια συγκεκριμένα σημάδια, τα σήματα κατά τεθέν του ρε παιδί μου, ώστε να καταλαβαίνεις ότι είναι δική του μία ταινία και διαφορετικό να φτιάχνει συνέχεια την ίδια ταινία. Παρ' όλα αυτά, εννοείται πως το The Northman θα ήταν μέσα στη λίστα με τις 10 καλύτερες ταινίες του 2022, γιατί στην τελική μιλάμε για μια πολύ ποιοτική ταινία. Εάν κάποιος εξαιρέσει, βέβαια, τα σάπια CGI. Παρ' όλα αυτά, ο Eggers κάνει και πάλι αυτό που ξέρει καλύτερα, να σε κερνάει πλανάρες, να σε κερνάει συμμετρίες και να αγαλιάζουν τα ματάκια σου και η ψυχούλα σου για όση ώρα βλέπεις κάποια ταινία του. Το The Northman εκτός των άλλων έχει και ερμηνιάρες από το Dream Team cast του, αλλά παιδιά, όταν μέσα σε ένα cast έχεις το Willem Dafoe, ξέρεις ότι αυτός θα κλέψει
την παράσταση. Ο άνθρωπος είναι τιτάνας. Να προειδοποιήσω για όσους θα πάνε να δουν το The Northman μετά από αυτό το βίντεο, πως εάν νομίζουν ότι λόγω των σκηνών που σας δείχνω αυτή τη στιγμή σε αυτό το βίντεο ή λόγω της αφίσας της ταινίας ότι θα δουν, ρε παιδί μου, μια ταινία με Vikings, δράση που πετσοκόβουν κόσμο, θα δουν δηλαδή, ρε παιδί μου, την σειρά Vikings σε ταινία, τότε κάνουν μεγάλο λάθος, δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό το The Northman. Ναι, μεν, έχει σκηνές δράσεις και μάλιστα έχει πάρα πολύ ωραίες σκηνές δράσεις, ωραίες χορογραφίες μάχης, με αίμα, σκληρές, ομές, αλλά, πώς να σας το πω, η γενική φιλοσοφία της ταινίας δεν στηρίζεται σε αυτές. Το έχω ξαναπεί και σε ένα παλαιότερο βίντεο και συγκεκριμένα στο βίντεο για το The Lighthouse που είχα κάνει, που ήταν στα πρώτα βίντεο του καναλιού, ότι ο Robert Eggers είναι ένας πολύ κεντρικός σκηνοθέτης και δεν είναι για όλους. Έχει, ρε παιδί μου, ένα περίεργο, ένα κεντρικό στυλάκι που σε κάποιους θα πέσει πολύ βαρύ. Μη σας πω στους περισσότερους από εσάς θα πέσει βαρύ. Βέβαια, στο The Northman το έχει τυθασεύσει αυτό, θα έλεγα. Είναι λίγο πιο εμπορική από ό,τι συνήθως για ταινία Eggers, αλλά και πάλι είναι μία ταινία του Robert Eggers, δηλαδή μία ταινία που προσπαθεί να παίξει με τον εγκέφαλό σου, και όταν λέω προσπαθεί να παίξει με τον εγκέφαλό σου, εννοώ ότι προσπαθεί να τον κάψει. Και τώρα που σας προειδοποίησα, καλή διασκέδαση σε όσους αποφασίσουν να τη δουν. Νούμερο 8. Bullet Train. Για όσους με ακολουθούν στο Instagram, θα ξέρουν ότι το Bullet Train ήταν από τα project που τα περίμενα πώς και πώς να κυκλοφορήσουν. Μήπως, φίλε μου ή φίλοι μου, σου έλειψαν οι σωστές, οι σκληροπυρηνικές, οι πρόστιχες, οι ταινίες δράσης? Ξέρετε για ποιες ταινίες δράσης λέω. Αυτές που έχουν ένα απλό, γλυκόπιωτο σενάριο, που έχουν καλούς ηθοποιούς οι οποίοι για 2 ώρες λένε εριστικές, cool ατάκες, όσο ταυτόχρονα παίζουν ομόξυλο. Αυτές. Εάν σου έλειψαν λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να δεις το Bullet Train. Μια ταινία που στο θέμα ξύλο αγγίζει την τελειότητα, γιατί πολύ απλά ο σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο David Leitch, που τον David Leitch θα το θυμάστε σίγουρα από το Project John Wick, από το Hobbs & Shaw και από το Deadpool 2. Και εκτός των άλλων η ταινία έχει βάλει και cheat code, γιατί στο πρωταγωνιστικό της ρόλο είναι ο Brad Pitt. Και ακούστε τώρα την υπόθεση του Bullet Train, που παιδιά στα αυτιά του Θωμά είναι σαν τραγούδι. 5 δολοφόνοι βρίσκονται μέσα σε ένα τρένο υπερταχείας και καταλαβαίνουν σε κάποια στιγμή πως το επάγγελμά τους δεν είναι το μόνο κοινό που έχουν. Αυτό, παιδιά, τέλος. Αυτό είναι το σενάριο. Πάει, τελείωσε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Και ο Θωμάς είναι ευτυχισμένος με αυτό. Ρε, μιλάμε για έρωτα με την πρώτη ματιά. Με το πρώτο άκουσμα. Το Bullet Train είναι ένα project σεναριακά βγαλμένο μέσα από τα 80's, αισθητικά βγαλμένο μέσα από τα Zeros και σκηνοθετικά βγαλμένο από το σήμερα. Εάν αυτή η ταινία, παιδιά, έχει και λίγο πιο καλό χιούμορ, να το πω λίγο πιο έξυπνο χιούμορ και λίγο καλύτερο τέλος, ή για να το πω πιο σωστά, πιο δουλεμένο τέλος, τότε θα ήταν πολύ πιο ψηλά σε αυτήν εδώ την κατάταξη. Εννοείται ότι προτείνω ανεπιφύλακτα το Bullet Train, αράξτε να το δείτε και θα περάσετε τέλεια κερασμένο από εμένα στην υγειά σας. Νούμερο 7. Black Panther Wakanda Forever. Από τις πιο ιδιαίτερες, θα πούμε, ταινίες της χρονιάς, κυρίως γιατί η περίπτωσή της είναι ιδιαίτερη από μόνη της. Όπως καταλαβαίνετε, οι δημιουργοί της ταινίας αναγκάστηκαν να αλλάξουν ρότα, να αλλάξουν σενάριο μετά τον χαμό του Chadwick Boseman. Ένας χαμός που, εκτός των άλλων, ρε παιδί μου, έκανε και ολόκληρο τον κόσμο να μιλάει πάρα μα πάρα πολύ για το μέλλον του Black Panther franchise. Θα έπρεπε να κάνουν recast τον Chadwick Boseman, και αν δεν τον έκαναν, ποιος θα ήταν ο νέος Black Panther ή θα ήταν η νέα Black Panther? Όπως καταλαβαίνετε, η δεύτερη ταινία Black Panther είχε, ρε παιδί μου, μια πολύ δύσκολη αποστολή και κατά την άποψή μου την έφερε εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό γιατί και απέδωσε τον φόρο τιμής που απαιτούσε η περίπτωση και συνέχισε την ιστορία με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε, αλλά το σημαντικότερο, παιδιά, για εμένα είναι πως αναπτέρωσε το ηθικό μου όσον αφορά, ρε παιδί μου, το μέλλον του σούπερ-ηρωικού κινηματογραφικού τομέα. Έναν τομέα που τα τελευταία χρόνια, και κατά ψέματα, παιδιά, έχει κατατίσει tutorial για νέους δημιουργούς οι οποίοι δεν ξέρω τι άλλο έχουν, πάντως αυτά που πρέπει να τα έχουν δεν τα έχουν, και αυτό είναι ταυτότητα και φρέσκες ιδέες. Δυστυχώς. Ευτυχώς όμως το Wakanda Forever δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, πολύ απλά γιατί στο σκηνοθετικό και σεναριακό του τιμόνι βρίσκεται ο άνθρωπος που κάνει και την πρώτη ταινία Black Panther, ο Ryan Coogler. Ο οποίος Coogler, αν μη τι άλλο, είχε και την προσωπικότητα για να κάνει αυτό που γουστάρει όπως αυτός γουστάρει, χωρίς να επηρεάζεται από τον περίγυρο. Είτε αυτός ονομάζεται εταιρεία παραγωγής, είτε αυτός ονομάζεται fans. Γιατί το Wakanda Forever, παιδιά, δίνει αυτά που πρέπει όπως πρέπει, δίνει χρόνο σε αυτά να οριμάσουν μέσα στην ταινία,
δεν τη νοιάζει να εντυπωσιάσει, δεν τη νοιάζει απαραίτητα να γίνει αρεστή στην μάζα, όμως ταυτόχρονα έχει και όσα πρέπει να έχει μια ταινία που ανήκει στον σουπεριρωικό τομέα. Με άλλα λόγια, κρατάει τις σωστές ισορροπίες. Το μόνο ψεγάδι της για εμένα είναι ο κακός της. Ο Νέιμορ ποτέ δεν με έπεισε σαν κακός. Είναι ναι μεν αξιοπρεπής κακός, αλλά έχουμε δει και πολύ καλύτερους. Ευχαριστούμε λοιπόν το Wakanda Forever που μας έκανε να ελπίζουμε και πάλι για ένα καλύτερο σούπερ ηρωικό μέλλον. Νούμερο 6. Hustle. Πόσο μου είχε λείψει ρε παιδιά να δω μια ταινία έτσι στο στυλ του Hustle. Μια ταινία δηλαδή και ανάλαφρη αλλά και ταυτόχρονα ποιοτική, όπου προβάλλει τις αξίες που προάγει ο αθλητισμός, αλλά ταυτόχρονα σου δείχνει και τις δυσκολίες που θα συναντήσεις εάν ασχοληθείς με αυτόν τον κλάδο. Σε σκηνοθεσία του αρκετά φρέσκου Jeremiah Zagar και με πρωταγωνιστές τους Adam Sandler και Juancho Hernan Gomez, το Hustle θα σας θυμίσει αυτά τα ωραία κυριακάτικα απογεύματα που αράζατε στην καναπεδάρα σας, βάζατε star, ξεκινούσατε μια ταινία 17 ετών και όταν πια είχε τελειώσει από τις διαφημίσεις που έπαιζε, είχατε πια ενηλικιωθεί. Όλα αυτά θα σας θυμίσει το Hustle χωρίς διαφημίσεις, γιατί είναι στο Netflix. Η υπόθεση του Hustle πάρα πολύ απλή. Ένας σκάουτερ του μπάσκετ ταξιδεύει στην Ισπανία και εντελώς τυχαία ανακαλύπτει έναν παίκτη φαινόμενο που παίζει στον δρόμο και προσπαθεί να τον κάνει αστέρα του NBA. Πέραν των άλλων, παιδιά, αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ και εκτίμησα πάρα πολύ στην ταινία είναι πως φαίνεται όλοι αυτοί που συμμετείχαν μέσα να έχουν πολύ καλή γνώση από το αντικείμενο του μπάσκετ. Και δεν είναι τυχαίο πως πολλοί από αυτούς που παίζουν μέσα είναι παράγοντες του NBA ή παίκτες του NBA και μάλιστα ο βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Juancho Hernan Gomez, για όποιον δεν το ξέρει, είναι κανονικότατος παίκτης του NBA και από τους καλούς κιόλας. Οπότε η μαγιά που γίνεται εδώ, επειδή είναι παίκτης του NBA και η ταινία προσπαθεί να κάνει έναν απλό παίκτη του NBA, όταν τελειώνει η ταινία, είναι λες και συνεχίζεται στην πραγματικότητα. Πόσο cool είναι αυτό! Και θέλω να πω για το τέλος, ρε παιδιά, τι ηθοποιάρα είναι αυτός ο Adam Sandler. Παιδιά, όποιος από εσάς νομίζει ότι ο Adam Sandler είναι για να παίζει μόνο σε χαζοκομωδίες, κάνει τεράστιο όμως λάθος. Ο άνθρωπος είναι ηθοποιάρα, έχει πολύ μεγάλο εύρος και τόσα χρόνια, κατά τη γνώμη μου, αδικούταν σε αυτά τα project που έπαιζε, σε αυτές τις χαζοκομωδίες και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει βαλθεί να αποδείξει σε όλους το πόσο τεράστιος ηθοποιός είναι. Στο νούμερο 6, λοιπόν, η ταινία Hustle με τις καλύτερες ταινίες για το 2022. Και χαμηλά την έβαλα. Νούμερο 5. Avatar The Way of Water. Ο θρύλος James Cameron επιστρέφει στα blockbusters 13 χρόνια μετά και μάλιστα δεν επιστρέφει σε ένα οποιοδήποτε franchise, αλλά στο franchise που το 2009 έσπασε το ρεκόρ εσόδων στον κινηματογράφο. Αυτός ο θρύλος λοιπόν, ο άνθρωπος που επανεφύβρε το 3D στον κινηματογράφο και έχει βγάλει πλέον 2 ταινίες 3D που είναι και οι μοναδικές actual 3D που μπορείς να πας στον κινηματογράφο και να τις απολαύσεις, σε καλεί να πας να δεις μία νέα του ταινία. Πώς να πεις όχι, μωρέ! Ο James Cameron λοιπόν επιστρέφει στην Πανδώρα 13 ολόκληρα χρόνια μετά και καταφέρνει να σε ταξιδέψει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και καλύτερο κατά τη γνώμη μου για άλλη μια φορά. Ο άνθρωπος, ρε παιδιά, πολύ απλά ξέρει να κάνει τη δουλειά του, ξέρει πώς να ικανοποιήσει τον θεατή, ξέρει πώς να βγάλει ένα σωστό blockbuster στην μεγάλη οθόνη, πολύ απλά γιατί έχει περάσει από τις χρυσές εποχές. Βασικά, τι λέω, είναι ένας από αυτούς που τις έδωψαν χρυσές. Το Avatar 2 θα σε ταξιδέψει, θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό, αλλά το σημαντικότερο, πάρτε χαρτομάτιλα μαζί, γιατί θα κλάψετε 1000%. Ειλικρινά, όσο βλέπεις το The Way of Water, νιώθεις ότι έχει έρθει ο James Cameron δίπλα σου και καθαρίζει κρεμμύδια. Δεν θα πω άλλα και πολλά είπα, γιατί υπάρχει ένα πιο αναλυτικό βίντεο, χωρίς spoil, που μιλάει για τη συγκεκριμένη ταινία. Μπορείτε να πατήσετε εδώ πέρα για να το δείτε. Ή εδώ πέρα, το δεν ξέρω που βγαίνει. Νούμερο 4. The Batman. Όχι άλλη ταινία, Batman! Δεν είναι πια με τον Batman! Διώξτε μακριά τον Πάτισον από αυτό το ρόλο, ρε! Δεν το θέλουμε τον αποτυχημένο βρικόλακα με αυτή τη στολή, μωρέ! Τι έγινε τώρα, haters, πώς σας φάνηκε? Πώς νιώθετε, τι έγινε? Βασικά, ξέρω πώς νιώθετε, γιατί είστε σκατοεγωίσταροι και δεν πρόκειται ποτέ να το παραδεχτείτε ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον στάθηκε αξιοπρεπέστατα σε αυτό το ρόλο και δεν σας χάλασε που θα στέκεται αξιοπρεπέστατα για ακόμα τουλάχιστον 2 ταινίες. Ο μάγκας, ο Ματ Ρίβς, πήρε επόμου τον νέο Batman, μυρίστηκε την κατάσταση που επικρατούσε στο ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της DC, ο Θεός να το κάνει, και είπε, παιδιά, ναι,
θα αναλάβω τη νέα ταινία Batman, αλλά θα είναι μόνη της. Δεν θέλω να είναι μέρος του ενιαίου σας σύμπαντος. Και πολύ καλά έκανε. Ειδικά μετά τις τελευταίες ειδήσεις στην DC, παιδιά, που έχουν ανακοινωθεί που γίνεται χαμός, μιλάμε ο τύπος είναι όνομα και πράγμα. Έκανε κίνηση ματ. Το The Batman, λοιπόν, μπορεί να προσπαθεί χωρίς λόγο να γίνει The Dark Knight, πολύ κιόλας, όμως ευτυχώς στο τέλος καταφέρνει να έχει τη δική του ταυτότητα, να έχει τη δική του αισθητική και να χτίζει ένα δικό του πολύ ιδιαίτερο και σκοτεινό κόσμο. Που δεν σας το κρύβω, παιδιά, έχω νιώσει πολλές φορές την ανάγκη μέσα στον χρόνο να ξαναμπω μέσα σε αυτόν τον σάπιο κόσμο. Με τον Robert Pattinson να παίζει έναν πολύ διαφορετικό Bruce Wayne, ένα νεκρό θα λέγαμε μέσα του Bruce Wayne και έναν πολύ σκοτεινό Batman. Με τον Andy Serkis να δίνει και αυτός με τη σειρά του κάτι καινούριο, ρε παιδί μου, κάτι φρέσκο στο ρόλο του Alfred. Με την Zoe Kravitz να χαρίσει κατά τη δική μου άποψη την καλύτερη Catwoman που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Τον Paul Dano να παίζει τον Paul Dano με μάσκα από σελοτέιπ. Με τον Colin Farrell να κλέβει επίσης την παράσταση ως Penguin. Και παιδιά, να ξέρετε ότι θα βγει και σειρά Penguin που θα είναι αφιερωμένη στο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Και με τον Jeffrey Wright, ο οποίος τερμάτισε και πήγε και 10 βήματα παραπάνω τον ρόλο του James Gordon. Δηλαδή, και να σας το πω κι αλλιώς, και όλα τα άλλα να μην μ' άρεσαν στο The Batman, θα επέστρεφα μόνο και μόνο για τον James Gordon αυτού του σύμπαντος, παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, το The Batman έχει καταφέρει και έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, δεν θα πω άλλα, κυρίως γιατί υπάρχει βιντεάρα επαιτειακή, καλή ή κακή, για τη συγκεκριμένη ταινία που μπορείτε να πατήσετε κάπου εδώ για να τη δείτε. Καλή διασκέδαση. Νούμερο 3. All Quiet on the Western Front. Το Netflix, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, δεν φημίζεται, ρε παιδί μου, και για τις πολύ ποιοτικές ταινίες του. Γιατί εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τα περισσότερα project θα είναι είτε κάτι χαζοπροτζεκτάκια, φλόμπες, σάπια που δεν βλέπονται, είτε θα είναι κάτι τεράστια blockbusters με μια παρέλαση αστέρων που θα σου χαρίσουν δύο ανάλαφρες ωρίτσες. Όπως είπα, λοιπόν, όμως πιο πριν, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και μία εξ αυτών των εξαιρέσεων, βρίσκουμε στο νούμερο 3 αυτής της κατάταξης. Η ταινία μας καταπιάνεται με την ιστορία ενός νεαρού Γερμανού στρατιώτη κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Το All Quiet on the West. Ρε παιδιά, τώρα αλήθεια, ειλικρινά. Δηλαδή, καθίσατε όλοι σε ένα τραπέζι, λέγατε ονόματα για την ταινία και καταλήξατε σε αυτό το σιδηρόδρομο. Ποιος θα το θυμάται αυτό, μωρέ? Πάτε καλά. Λοιπόν, εγώ για συντομία θα το λέω Western Front. Ορίστε. Σε σκηνοθεσία του Edward Berger, που παρά το όνομά του, παιδιά, να ξέρετε πως οι ταινίες του δεν έχουν καμία σχέση να κάνουν με το fast food. Μη σας πω, η συγκεκριμένη κιόλας μοιάζει πιο πολύ με ένα πολύ ωραίο, καλοστημένο και νοστιμότατο πιάτο ενός καλού εστιατορίου. Και τι είπαμε πριν για έλλειψη ιδεών και ταυτότητας στους νέους δημιουργούς, γιατί ο Berger, εντάξει, δεν τον λες και πολύ νέο. Αυτή η περίπτωση είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Γιατί το Western Front, κυρίες και κύριοι, έκανε την ψυχούλα μου να γαλιάζει για 2,5 και κάτι ώρες. Η κινηματογράφηση και η φωτογραφία αυτής της ταινίας παίζει να μου έριξαν τη μοιοπία ένα βαθμό, δεν σας κάνω πλάκα. Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν τα σκηνικά που έχει στήσει, δεν υπάρχει ο τρόπος που τα κινηματογραφεί, δεν υπάρχουν τα τοπία που βλέπεις σε αυτή την ταινία, δεν υπάρχει το μοντάζ της, δεν είναι τυχαία ταινία το Western Front, παιδιά. Πιστέψτε με. Αλλά πέραν της φοβερής εικόνας, παιδιά, ξέρετε τι εκτίμησα ακόμη περισσότερο σε αυτή την ταινία? Το πολύ ξεχωριστό και φρέσκο soundtrack της. Και πάνω απ' όλα, παιδιά, το soundtrack αυτής της ταινίας μπορείς να το χαρακτηρίσεις ως λακωνικό. Γιατί, παιδιά, δεν επεμβαίνει πολύ μέσα στην ταινία η μουσική της, αλλά όταν επεμβαίνει, μιλάμε, σου ανατινάζει τον εγκέφαλο. Και για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε, soundtrack με ηλεκτρονικά στοιχεία σε ταινία που μιλάει για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άντε, γεια. Α, ναι, και να προειδοποιήσω για όσους δεν το έχουν δει ακόμη και θα πάνε να το δούνε, πως ολόκληρη ταινία είναι στα γερμανικά, όπως είναι πολύ φυσικό και πολύ λογικό να είναι στα γερμανικά, γιατί μιλάει για το γερμανικό μέτωπο. Και μπορεί τώρα πολύ με αυτό που είπα να ξενέρωσαν, αλλά να ξέρετε δεν θα σας χαλάσει πολύ, γιατί πολύ απλά η συγκεκριμένη ταινία δεν μιλάει πολύ, πιο πολύ δείχνει. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη μαγιά της. Αποτυπώνει τέλεια την εφιαλτική σάπια ατμόσφαιρα ενός πολέμου και μάλιστα το κάνει και από μια πλευρά που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Δείτε το All Quiet on the το Western Front, τέλος πάντων. Δείτε το και δεν θα χάσετε. Νούμερο 2. Everything, Everywhere, All at Once. Ή όπως την ονόμασαν εδώ στην Ελλάδα, Τα Πάντα Όλα. Και μπορεί να ακούγεται λίγο αστείος ο ελληνικός τίτλος, αλλά, παιδιά, νομίζω
πως εκφράζει καλύτερα το περιεχόμενο της ταινίας ακόμη και από τον αγγλικό τίτλο της, γιατί όντως αυτή η ταινία έχει μέσα τα πάντα όλα. Έχει γίνει και ένα ωραιότατο podcast επεισόδιο για τη συγκεκριμένη ταινία. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή για να το ακούσετε. Όσοι θέλετε να μάθετε, ρε παιδί μου, τη μαγεία που κρύβεται πίσω από αυτό το project, γιατί παιδιά, αυτό που έχουν κάνει εδώ οι τύποι είναι μαγικό. Τα παλικάρια δεν είναι καλά, δεν είναι καθόλου καλά, σου το λέω. Πρώτα απ' όλα, να το πω για να φύγει από πάνω μου, κάθε φορά που βλέπω αυτή την ταινία, πονάει το σώμα μου και η ψυχούλα μου στη σκέψη μόνο του τι δουλειά έχει πέσει στο μοντάζ. Το μοντάζ αυτής ταινίας είναι ό,τι πιο τρελό έχω δει στη ζωή μου. Και όπως έχω πει και στο podcast που σας προανέφερα, άλλη ταινία στην ίδια χρονιά είχε τον τίτλο «Το πολυσύμπαν της τρέλας» και άλλη είχε τη χάρη. Γιατί ναι, το Everything Everywhere All at Once ασχολείται και αυτό με το πολυσύμπαν και παιδιά, η δεύτερη ταινία Doctor Strange μπροστά το Everything Everywhere All at Once μοιάζει μυρμήγκι. Εν τω μεταξύ, άλλη ταινία από εδώ με 18 χιλιόμετρα τίτλο. Τι έχετε πάθει, ρε. Μιλάμε για ένα αψεγάδιαστο project από όπου και αν το πιάσεις. Από πού να το πιάσεις, από τις χορογραφίες μάχης εκπληκτικές και μάλιστα από τους ίδιους τους ηθοποιούς. Οι ίδιοι ηθοποιοί εκπαιδεύτηκαν στο να παίζουν ξύλο. Να πούμε για τα special effects της ταινίας. Είτε πρόκειται για CGI, είτε πρόκειται για πρακτικά εφέ, το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Και αυτό που θα σας πω τώρα και θα σας ανατινάξω τον εγκέφαλο είναι πως και οι χορογραφίες μάχης αλλά και τα special effect της ταινίας έχουν γίνει από YouTubers. Κανονικά, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, μπορώ να σταματήσω και εδώ. Αλλά θα πω. Πάμε λίγο στο σενάριο της ταινίας. Μια ηλικιωμένη γυναίκα γίνεται ξαφνικά η πρωταγωνίστρια σε μια πολυσυμπαντική περιπέτεια κατά την οποία καλείται να σώσει το σύμπαν, το πολυσύμπαν, ενεργοποιώντας εναλλακτικούς εαυτούς της που θα ζούσε εάν έκανε άλλες επιλογές στη ζωή της. Πιστέψτε με, σας το εξήγησα πολύ απλά το σενάριο αυτής της ταινίας, γιατί κανονικά αυτό που θα δείτε, όντως όμως θα σας ανατινάξει τον εγκέφαλο. Τα παλικάρια που έχουν φτιάξει αυτή την ταινία δεν είναι καλά, σας το ξαναλέω. Και θα ήταν στο νούμερο 1 το Everything Everywhere All at Once, εάν παιδιά ο Τιτάνας συνονόματος Θωμάς του Hollywood δεν έβγαζε ταινία την ίδια χρονιά. Όπως θα καταλάβατε, στο νούμερο 1 βρίσκουμε την ταινία Top Gun Maverick. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, αλλά το Top Gun Maverick δεν είναι ένα απλό sequel, είναι lega sequel. Δηλαδή, ένα sequel το οποίο κυκλοφορεί αρκετές δεκαετίες μετά από την πρώτη ταινία και καλείται και να αναζωογονήσει, ρε παιδί μου, το όλο story από την πρώτη ταινία, αλλά και να βάλει καινούριους χαρακτήρες μέσα στο franchise. Όπως έχω ξαναπεί λοιπόν στο πιο αναλυτικό βίντεο που έχει γίνει για την ταινία Maverick, αυτή η ταινία είναι η επιτομή του σωστού sequel. Ένα sequel που σέβεται απόλυτα τον προκάτοχό του, αλλά πάει και το πράγμα ένα βήμα, μη σας πω, δύο και τρία βήματα παραπάνω. Και όταν λέω σέβεται, το εννοώ. Σέβεται τα πάντα. Το στυλ κινηματογράφησης, το στυλ της δημιουργίας των special effects, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί όσο μπορεί CGI τεχνολογία. Το στυλ της μουσικής, το στυλ των χαρακτήρων. Σέβεται τα πάντα, παιδιά, και πάνω απ' όλα σέβεται το σενάριο. This is your captain speaking. Γιατί, παιδιά, έχουμε μπουχτίσει στις άθλιες αναβιώσεις project που έχουν τη βάση τους στα 80s, στα 90s, ακόμη και στα zeros. Και η αλήθεια είναι, να λέμε και αλήθειες, ρε παιδιά, εδώ πέρα, πως είναι λες και η δημιουργία, λες και η φαντασία, λες και οι νέες ιδέες σταμάτησαν σε αυτήν την εποχή. Οτιδήποτε έχει κυκλοφορήσει από τότε και μετά θα είναι είτε κακή συνέχεια αυτών των project, είτε κακές αντιγραφές. Τα έχουμε συζητήσει αυτό όμως και σε podcast, θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή για να πατήσετε να ακούσετε τον ήρεμο Θωμά να σας μιλάει για τις κινηματογραφικές του ανησυχίες. Και από τις λίγες περιπτώσεις ταινιών, παιδιά, που παρόλο που ξέρετε ότι δεν μου αρέσει κάτι τέτοιο, που οι πολλές κορυφώσεις έχουν νόημα ύπαρξης. Και επίσης είναι από τις λίγες περιπτώσεις που αποδεικνύεται, παιδιά, πως το απλό, εάν καταφέρεις
και πετύχει, τότε δεν μπορεί να το ξεπεράσει οποιαδήποτε σωστά εκτελεσμένη πολύπλοκη ιδέα. Η μαγεία βρίσκεται στο απλό, να το θυμάστε αυτό. Και όταν λέω απλό, εννοώ το σενάριο, έτσι, γιατί τα υπόλοιπα μόνο απλά δεν είναι. Η ψυχούλα του συνονόματου Tom Cruise το ξέρει. Ο οποίος Tom Cruise, ρε παιδιά, σε κάθε ταινία του, και τι δεν κάνει ο άνθρωπος. Κρεμιέται από κτίρια, κρεμιέται από αμάξια, κρεμιέται από αεροπλάνα, πηδάει σε γκρεμούς με μηχανές. Το παλικάρι θέλει να σκοτωθεί και δεν το ξέρει. Θρύλος εν ζωή ο Tom, παιδιά, για εμένα είναι ο Ευρωπαίος Jackie Chan, αλλά η συγκεκριμένη ταινία δεν έχει μόνο αυτόν, κυρίες και κύριοι. Έχει και φρέσκο αίμα. Φρέσκο αίμα, εντάξει. Δεν λες και τόσο φρέσκο αίμα τον Miles Teller, γιατί ο άνθρωπος έχει παίξει και έχει παίξει σε ταινιάρες, αλλά για αυτό το franchise είναι φρέσκος. Το Top Gun Maverick, λοιπόν, είναι στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες ταινίες του 2022, κατά τη δική μου άποψη, αλλά η μαγεία αυτού του βίντεο δεν σταματάει εδώ, συνεχίζεται κάτω στα σχόλια από εσάς. Θα γούσταρα πάρα πολύ να πάτε κάτω στα σχόλια και να γράψετε τις δικές σας 10 καλύτερες ταινίες για το 2022. Είτε από αυτές που ακούσατε εδώ πέρα, είτε από ταινίες που δεν έχω δει εγώ και έχετε δει εσείς. Θέλω να κάνετε ο ένας τον άλλον να δει ταινίες που δεν έχουν γίνει, ρε παιδί μου, τόσο γνωστές ή δεν έχουν ακουστεί, γιατί ξέρω ότι είστε πολλοί από εσάς που ψάχνεστε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, να ευχηθώ και πάλι σε όλους καλή χρονιά, με υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για άλλη μία χρονιά. Να χαμογελάτε και όλα καλά θα πάνε, μη μου ανησυχείτε. Και εννοείται να βλέπετε ταινίες και σειρές. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Εγώ το κάνω ακόμα για αυτό που ονομάζω ψυχή. Για αυτούς που θέλουν να τα βγάλουν από μέσα τους, μα δεν έχουν φωνή. Πως ακόμα θα το παίρνω στην πλάτη μου, Ιδού το ερώτημα, και ταξίζω για να συνεχίσω. Θα φανεί στο χειροκρότημα.